Τραγική εξέλιξη, κυρίες και κύριοι, στην υπόθεση του εξάχρονου από τα Αγρεβενά που υπέστη ανακοπή και μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών. Σύνδεση με τον Χρήστο Στρατουλάκο. Χρήστο. Καλό μεσημέρι, Μάρκο, και χρόνια πολλά. Δυστυχώς δεν είναι καλό το μεσημέρι για την οικογένεια του εξάχρονου, αλλά και για τους γιατρούς εδώ στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας στο Ρείο, καθώς το παιδί είναι εγκεφαλικά νεκρό. Αυτό μας ενημέρωσαν οι γιατροί. Δεν μπορούν να κάνουν κάτι άλλο. Και έτσι λοιπόν ξεκίνησε η διαδικασία συζήτησης με την οικογένεια του παιδιού, τους γονείς που είναι εδώ στην Πάτρα, προκειμένου να ξεκινήσει η δωρεά οργάνων. Η οικογένεια, Μάρκο, και οφείλουμε να το πούμε, πήρε μια πολύ γενναία και σπουδαία απόφαση, καθώς αποφάσισε να δωρήσει τα όργανα του παιδιού. Ήδη έχει ενημερωθεί ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων και θα έρθει πιθανόν τις επόμενες ώρες μια ειδική ομάδα από το εξωτερικό, καθώς πρόκειται για πολύ μικρό παιδί, προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία. Η πλειοψηφία των οργάνων ενδεχομένως να δοθεί σε παιδιά που έχουν ανάγκη και νοσηλεύονται αυτή τη στιγμή σε μονάδες εντατικής θεραπείας στο εξωτερικό, ενώ δεν αποκλείεται κάποια από τα όργανα του να δώσουν ζωή και σε παιδιά εδώ στην χώρα. Μια δύσκολη στιγμή για την οικογένεια, αλλά είναι και μια σπουδαία απόφαση, καθώς ανήμερα των Θεοφανίων κάποιες άλλες οικογένειες θα έχουν την χαρά τα παιδιά τους να γίνουν καλά. Μεγαλείο ψυχής από την οικογένεια. Χρήστο, σε ευχαριστούμε.